παρουσίαση του νέου δίσκου του Μιχάλη Χατζηγιάννη βρέθηκε η κάμερα του Ευδής και η Μέρη Αρώνη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας αποκάλυψε ότι φέτος το χειμώνα ετοιμάζει musical. Η αγάπη δυναμώνει πάνω που είχε στο στελιώνει. Κι όμως πέφτουν οι αστραπές, ένας αγαπός σου πες. Το χειμώνα που έρχεται ετοιμάζεις διαφορετικά πράγματα, ιδιαίτερα πράγματα, κάτι που δεν το έχεις δοκιμάσει ξανά. Όπως? Έχει ακουστεί ότι θα είσαι σε musical. Είναι ένα ενδυνάμει σενάριο, το οποίο θα δούμε να αποκτήσει σάρκα και οστά. Υπάρχουν κάποιες σοβαρές πιθανότητες, θα το δούμε στην πορεία και αν γίνει και αν εγώ τελικά συμμετάσχω, θα είναι μεγάλη μου χαρά και θα το προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις. Ο ρόλος σου εκεί ποιος θα είναι? Θα είναι σίγουρα ένα κομμάτι βέβαια τραγουδιστικό και ένα κομμάτι που χρειάζονται και άλλες ικανότητες. Νομίζω κάτι που το έχεις δοκιμάσει. Ένα musical το οποίο είναι γνωστό βέβαια. Το Άνι. Είναι το Άνι βέβαια. Σ' αρέσει να δοκιμάζεσαι σε διαφορετικά πράγματα, ώστε να μην μένεις σταθερός. Πρόκληση είναι κάτι που εξητάρει και πυροδοτεί και την φαντασία του κάθε καλλιτέχνη και είναι και ο μοχλός που πάει παρακάτω τους ανθρώπους. Χωρίς αυτό και χωρίς να παίρναμε αυτή την πρωτοβουλία, νομίζω θα είμαστε στάσιμοι. Και στασιμότητα είναι περιοριστική. Πρόκληση για σένα ήταν που έγινε θείος τώρα πρόσφατα? Πρόκληση. Πρόκληση για αυτό που έκανε το παιδί. Εγώ το υποδέχτηκα με πολύ χαρά. Τι άλλο έχουμε να περιμένουμε? Συναυλίες είπαμε. Συναυλίες, όχι μόνο σε... Είναι κάτι που νομίζω πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει από μόνο του, γιατί όπως είναι τα πράγματα, καλό είναι ο καθένας να κοιτάζει το άμεσο τέλος πάντων μέλλον και όχι το ευρύτερο, γιατί καλούμε να κάνουμε μεγάλα σχέδια, να έχουμε ισοδοξία βέβαια, αλλά να κοιτάζουμε κατά κάποιο τρόπο το σήμερα, το παρόν. Διατηρώντας πέντε βέβαια την ισοδοξία και την ελπίδα για το τι πρόκειται να επέλθει. Η αγάπη δυναμώνει. Η αγάπη δυναμώνει και η αγάπη δυναμώνει του κόσμου, νομίζω περισσότερο για αυτό το CD. Χαίρομαι πολύ γιατί όσο ανακαλύπτει κανείς αυτό το άλμπουμ, νομίζω θα βρει πράγματα που θα τα αγαπήσει πιο πολύ, θα δεθεί ίσως συναισθηματικά μαζί τους. Υπάρχουν νομίζω μέσα βιώματα του καθενός μας. Έτσι κόντρα στο καιρό, φοράξε μου σαν...